μνημόσυνο πεσών των Κυθρέας. Τόνισε πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις παρά τις δυσκολίες στο διάλογο να υπάρξει θετική κατάληξη και στράφηκε προς την Τουρκία. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι πέρα της κοινής προσπάθειας των Κυπρίων για λύση θα συμβάλλει αποτελεσματικά και έμπρακτα και η Τουρκία. Γιατί αν υπάρχει ακόμα κατοχή, είναι γιατί παραμένουν ακόμη τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο νέο γύρο εντατικών διαπραγματεύσεων που ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη. Οι επόμενες εντατικοποιημένες συναντήσεις και η αναμενόμενη συζήτηση δύσκολων και ευαίσθητων θεμάτων θα κρίνουν την πρόθεση της Τουρκίας σε σχέση με την προοπτική επίλυση του Κυπριακού και κατ' επέκταση το κατά πόσο είναι εφικτός ο στόχος μας για θετική κατάληξη το συντομότερο δυνατό. Για επίτευξη του στόχου της επίλυσης του Κυπριακού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως χρειάζεται εθνική ενότητα. Οι σημερινές συγκυρίες δείχνουν ότι είναι η ώρα της ευθύνης, της διεκδίκησης, της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας, ώστε τα εμπόδια που εγείρονται στην προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας να αντιμετωπίζονται αποφασιστικά. Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε επιστολή του προς 5 πρόσφυγες από την Κύπρο, που ζουν εδώ και χρόνια στη Βρετανία, αναφέρεται στην ηγετική, όπως την χαρακτηρίζει, στάση που έχουν επιδείξει ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσαφά Κιντζή στις διαπραγματεύσεις. Η Βρετανική κυβέρνηση ενθαρρύνει αμφότερες στις πλευρές να δράξουν την ιστορική ευκαιρία που υπάρχει τώρα για τον τερματισμό της διαίρεσης του νησιού.